Λοιπόν, εν τω μεταξύ υπάρχει και μια άλλη φωτογραφία, με ένα βίντεο με παπάκια στο Instagram, το βρίσκω πάρα πολύ συχνά. Που είναι τέλος πάντων μια ομάδα με διασώστες και προσπαθούν να βγάλουν τα παπάκια από κάπου που έχουν πέσει. Δεν ξέρω τώρα πώς. Έτσι, είναι κάπου στην άκρη του δρόμου που έχει τις τρύπες εκεί. Και είναι η μαμά πάπια εκεί και περιμένει έναν τα μωράκια της να βγουν. Κοίτα, κοίτα, αναισθησία. Σε φρεάτιο. Βαρβάρα, δηλαδή. Πώς θα σου αρέσουν και εσένα, παιδί, τα βαρβάρα μου. Εμένα, το βλέπω στο διαδίκτυο. Άλλο πρέπει να μας ανησυχήσει. Τι είναι αυτά τα οποία βλέπεις στο Instagram της? Αυτά βλέπω. Λοιπόν, και αυτά που θα δούμε αμέσως τώρα, που τους το έστειλα σήμερα το πρωί και μου έστειλαν όλοι πίσω φατσούλες μέσα στο... Αυτό, κοιτάξτε πόσο ευτυχισμένο και χαρούμενο είναι αυτό το ελεφαντάκι, ρε παιδιά, που είναι με τη μάμα του, τον παπά του, τον Βολτάρι. Πόσο χαρούμενο! Και κάποιοι τα εγκλωβίζουν, τα φυλακίζουν, τα κάνουν πειράματα, τους βγάζουν τα δόντια τους για το ελεφαντόδοντο και όλα αυτά. Φήμες λένε ότι είναι ο Ντάμπο το ελεφαντάκι, λόγω των αυτιών. Χριστιανά μου, φήμες λένε ότι είναι επεξεργασία, είναι μια φωτογραφία επεξεργασμένη. Γιατί δεν πηδούν τα ελεφαντάκια. Αλλά όχι, εμείς δεν το πιστεύουμε το πράγμα, μας ασύρω ότι... Προφανώς και πηδούν τα ελεφαντάκια, αλλά φαντάζομαι ότι δεν πηδούν σε τέτοια μικρή ηλικία. Γιατί να μην πηδούν. Σε αυτή την ηλικία, χάρη μου. Ναι, σωστά, στη μικρή ηλικία πηδούν τα ελεφαντάκια. Χάρη. Λοιπόν. Αλλά και εγώ πιστεύω ότι ο Μοντάς αποκλείεται να πηδήξει. Χάρη μου εφήμου. Χριστένα, εγώ είμαι μαζί σου. Με τους γονείς του μπροστά. Κανείς δεν πρέπει να σου στερεί τη χαρά που έκαμε σε όταν την είδες. Θέλετε να μου το ισοπεδώσετε. Μου έλεγαν από πριν ότι είναι μοντάζ, αλλά είναι πραγματική εικόνα αυτή. Δηλαδή είναι χαρούμενο ελεφαντάκι που μπορείτε να δείτε. Μίλησες με την πηγή. Όχι, αλλά το βλέπω στο βλέμμα του ελεφάντα. Χριστένα μου, θέλω προσωπικά μου έναν παιδάκι πάρα πολύ χαρούμενο. Δεν κατάλαβα τι εννοείς. Είναι μια φωτογραφία επεξεργασμένη. Με πας και δείτε μια καλή φωτογραφία, είναι επεξεργασμένη. Δηλαδή, εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή ήταν ένα φωτογράφος. Εγώ μαζί σου. Γιατί ρε παιδιά, στον National Geographic. Έχει συμβόλαιο για ακόμα δύο χρόνια. Μη μαζί τη. Ένα λεπτό, στο National Geographic δεν βγάζω φωτογραφίες που είναι απίστευτες. Γιατί δηλαδή, τι παραξενό έχει αυτή η φωτογραφία και την αμφισβητείτε. Το ότι το ελεφαντάκι, Χριστιανά μου, ξαφνικά πετάχτηκε 30 πόντους κάτω από το, πάνω από το έδαφος. Καλά, καλά, είναι περπάτησε. Παίζουμε άλλο ότι πέρασα το για καγκουρό, εντάξει. Τέλος πάντων, είναι, δεν θα πω τίποτα άλλο. Εγώ την είδα τη φωτογραφία, την απόλαυσα πάρα πολύ, ήθελα να την μοιραστώ πάρα πολύ μαζί σας και ας την ισοπεδώνουν. Εγώ πάλι την βλέπω έτσι. Επίσης, έχει σκιά το ελεφαντάκι, όπως βλέπουμε. Επειδή 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 είναι πιο μακριά η σκιά, η Ιώνα μου είναι εκεί μπροστά, κάτω-κάτω, εκεί που τελειώνει το φουξέ της οθόνης μας. Να, εκεί. Ναι. Και θέλω...